την τσέπη των ενστόλων και όλα αυτά τα οποία θα σχολιάσουμε ευθύς αμέσως με τον βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Νομού Βιωτίας, τον κύριο Γιάννη Καράμπελα, ο οποίος είναι κοντά μας. Κύριε Καράμπελα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Βούτσινε και καλή εβδομάδα σε όλους τους τηλεθεατές. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Δεν ξέρω αν πέφτουν λίγο οι τόνοι και οι ρυθμοί. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο θέμα που έχει να κάνει με το ζήτημα, τι άλλο, το ρωσικό εμπάργκο, την επιστροφή των αγροτικών προϊόντων και τη δέσμευση πριν από λίγες ώρες της κυρίας Βούλτεψη ότι θα αποζημιωθούν οι παραγωγοί, κύριε Καράμπελα. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στη Ρωσία. Καταλαβαίνουμε ότι πέρα από τις πολιτικές που παράγουμε, αυτές έχουν και αποτελέσματα και ένα από τα αποτελέσματα που έχουμε είναι η κίνηση του Προέδρου Πούτιν να απαγορεύσει, να βάλει εμπάργκο στις εισαγωγές προϊόντων που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν αυτά τα προϊόντα δεν είναι για τις άμεσες ανάγκες του λαού της. Και βλέπουμε ότι έχει ένα μεγάλο αποτέλεσμα στη δημοτικότητά του που έχει εκτιναχθεί το τελευταίο καιρό πάνω από το 80%. Από εκεί πέρα, όπως είπατε και εσείς, η διά του στόματος εκπροσώπου τύπου της κυβέρνησης της κ. Βούτριψη είπαμε ότι θα αποζημιώσουμε τους Έλληνες παραγωγούς. Παρ' όλα αυτά όμως, το πολιτικό κομμάτι της υπόθεσης είναι ότι πρέπει να χτυπάμε το καμπανάκι στις παραγωγές εκείνες οι οποίες διοχετεύονται μόνο σε ένα κράτος. Ναι, θεωρείτε δηλαδή ότι οι μεμονωμένες αυτές δηλαδή επιλογές, αν θέλετε, δεν βοηθούν και την αγροτική ελληνική οικονομία, κύριε Καράμπελα? Ίσως, θα πρέπει να βρούμε και εναλλακτικές αγορές δηλαδή. Και ίσως είναι και ένα αστερίσκο που πρέπει να βάλουμε στις συζητήσεις μας, ναι, στις οποίες έχουμε πολλές φορές πει προς Κίνα μεριά και για τη μεγάλη αγορά της Κίνας. Νομίζω ότι πρέπει οι Έλληνες αγρότες να έχουν και να δουλέψουν πάνω στην ποιότητα, παρόλο που είναι ακριβή η παραγωγή των υλικών προϊόντων, και να έχουν στόχο πιο πολύ την ευρωπαϊκή αγορά. Κύριε Καράμπελα, ναι, ναι. Είναι πιο ήρεμο το λιμάνι της ευρωπαϊκής αγοράς από ότι τα υπόλοιπα της περιοχής μας. Κάποιοι είπαν ότι πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, το προσωρινό αδιέξοδο, θα μπορούσε η κυβέρνηση να επιλέξει προσεκτικότερα τι κάνει, με ποιους κάνει συμμαχίες και πώς κάνει τις συμμαχίες. Το ασπάζεστε δηλαδή ότι... Και πότε το... Τι είπανε δηλαδή, ότι δεν έπρεπε να πούμε στο ΣΥΡΙΖΑ? Από το ΣΥΡΙΖΑ μιλάω τώρα, από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, που λέει ότι... Γιατί θέλετε... να μην πούμε στην ΕΟΚ, να μην μπαίναμε τις επιδοτήσεις όλα αυτά τα χρόνια που πήραμε. Όχι, όχι, ότι θα έπρεπε να δείτε με τη Ρωσία, με τον κύριο Πούτιν που είναι δύσκολος παίχτης, τη σκακέρα, την πολιτική σκακέρα, να επιλέξετε ίσως άλλους τρόπους. Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς και ευτυχώς, την ίδια στιγμή, μάλλον πιο πολλά είναι τα ευτυχώς, πορευόμαστε ως ένα κράτος ισότιμο με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν μπορεί να έχουμε διαφορετικές πολιτικές από το αν μας συμφέρει περισσότερο ή λιγότερο. Από εκεί πέρα όμως οι διακρατικές σχέσεις που έχει η Ρωσία με την Ελλάδα... Θεωρείτε ότι το χειρίστηκε καλά δηλαδή η κυβέρνηση το θέμα με τη Ρωσία συνολικότερα? Και θα το χειριστεί ακόμα καλύτερα. Και θα το χειριστεί ακόμα καλύτερα. Νομίζω ότι και με τον τρόπο που χειριστήκαμε τους Ρώσους τουρίστες, οι οποίοι ξέμειναν, συγγνώμη για τη λέξη που χρησιμοποιώ εδώ στην Ελλάδα, λόγω του φαλιρίσματος πολλών ταξιδιωτικών ρωσικών γραφείων, νομίζω δείχνει ότι μάλλον έπαιξε σημαντικό ρόλο ώστε αργότερα, γιατί ακόμα δεν έχει καταγραφεί ποια προϊόντα θα μείνουν ή θα φύγουν από το εμπάργκο, παρόλο που έχουν κλείσει αυτή τη στιγμή τα σύνορα, νομίζω θα παίξει καθοριστικό ρόλο η στάση μας αυτή. Πάντως είναι από... καλή... Ναι. Πέστε μου. Όχι, είστε από αγροτική περιοχή, από τη Βιωτία, και χθες μιλάγαμε και με τον κύριο Βάγκο και με τον κύριο Τσαγαλά. Βέβαια, είναι μικρότερη η έκταση της ζημιάς, έχουν εκεί και τα σταφύλια τους, αλλά είπαν ότι θα πρέπει, η κυβέρνηση έδειξε καλά αντανακλαστικά σε αυτή την περίπτωση, αλλά θα πρέπει να προσέχει συμμαχίες και πού διοχετεύει τα προϊόντα. Αυτό μας τόνισαν οι αγρότες, κύριε Καράμπελα. Νομίζω το ίδιο είπαμε. Ναι. Αυτό είπα και εγώ. Ότι όχι, υπενθύμηση το κάνω. Προς τα πούδια και, ναι, προς τα πούδια να διοχετεύουμε τα προϊόντα μας, και δεν είναι καλό για μια οικονομία να έχει μόνο μια αγορά στην οποία διοχετεύει το, πάνω το 50% της παραγωγής. Σε μια προϊόντα μπορεί να φτάνει και το 80% της πανελλήνιας παραγωγής η αγορά της Ρωσίας. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα το οποίο προκάλεσε γκρίνιες, τριγμούς. Και εδώ ότι δεν το χειριστήκατε σωστά με τον φόρο των ακινήτων. Κάποιοι πήγαν να πάθουν συγκοπή, κύριε Καράμπελα. Και εδώ... Ευτυχώς, ναι, αποφύγαμε τις συγκοπές και όλα αυτά. Έχουν δίκιο οι πολίτες.
Κάποιοι έχουν ονοματεπώνυμο, αυτοί που δεν το χειριστήκανε καλά. Κάποιοι που έχουν ονοματεπώνυμο, και αν θέλετε το λέω πολύ, πολύ εύκολα, δεν εφαρμόσανε αυτά που εμείς ψηφίσαμε. Κάποιοι επιτέλους που πρέπει να τους ονοματίσουμε, πρέπει να τιμωρηθούν για όλα αυτά. Κύριε Καράμπελα, έχετε δίκιο. Χαίρομαι που συμφωνείτε, αλλά κάποια στιγμή αυτοί θα πρέπει να βγουν έξω από τους κόλπους της κυβέρνησης. Όπως αυτός που σκαρφίστηκε τον ένφια. Και βλέπουμε τα αποτέλεσματα. Αυτό που σκαρφίστηκε τον έμφυα δεν συμφωνώ, διότι ο έμφυα, αν θα το διορθώσω, ακόμη και αν χρειάζεται, θα έπρεπε να γίνει με έναν τρόπο προσεκτικό, με έναν τρόπο, αν θέλετε, σωστό για τον Έλληνα πολίτη και με βάση τα οικονομικά του, έτσι, το αντιλαμβάνεστε. Και δεν πρέπει να φτάνουμε σε ένα τέτοιο σημείο, να δίνουμε παρατάσεις, να το παίρνουμε πίσω, να έτσι κάνουμε τις διορθώσεις. Γι' αυτό λέω, όπως σωστά είπατε, έχουν ονοματεπώνυμο και κάποιοι προφανώς θα πρέπει να απομακρυνθούν, κύριε Καράμπελα. Δεν μπορεί να δημιουργούν πρόβλημα. Κάποιοι έχουν ήδη απομακρυνθεί. Μάλιστα. Και ένας από αυτούς είναι ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων, ο πρώην. Εντάξει, προφανώς δεν θα είναι μόνο. Δεν θα είναι μόνο αυτός, εκτιμώ, είναι και άλλοι τώρα. Έχει και εφισταμένους, εννοείται. Και εφισταμένοι του, και ίσως και είναι και υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι. Και πρέπει να επιβραβευτούν όσοι πραγματικά μέσα σε αυτή τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν καθημερινά προσφέρουν στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική οικονομία. Τα λάθη θα διορθωθούν. Το λέω αυτό, κύριε Καράμπελα, για να μην φτάνουμε. Τέλος, ναι. Κύριε Μπούτζινε, δυστυχώς, ναι, τις συζητήσεις που έπρεπε να κάνουμε πριν να φτάσει ο έμφυα στον κάθε πολίτη, που θα τις κάνουμε τώρα μέσα στο καλοκαίρι, και όχι ότι το λέω το καλοκαίρι, αλλά και στον χρόνο της παράτασης που δόθηκε για το τέλος του Σεπτέμβρη, έπρεπε να είχαν γίνει πριν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ήταν τόσο δύσκολο να μας ακούσουν, ναι, όλους εμάς που από την πρώτη στιγμή που θεσπίστηκε, ψηφίσαμε τον έμφυα, ναι, είχαμε φέρει τις αντιρρήσεις μας για μεμονωμένες και συγκεκριμένες θέσεις του. Εγώ αυτό που θέλω να πω, και το γνωρίζετε πολύ καλά γιατί είστε στους κυβερνητικούς κόλπους στο Κοινοβούλιο, είναι ότι δεν χρειάζεται θέματα τα οποία μπορούν να λυθούν με εύκολους, φαντάζομαι, τρόπους ή απλούς τρόπους, να καταλήγουν στον Πρωθυπουργό, ας πούμε, να παίρνει πάνω το θέμα του ένφια και να τον, πώς να το πω, κάποιοι να του δημιουργούν σοβαρά προβλήματα, έτσι. Εάν είμαστε τόσο άχρηστοι, έπρεπε κατευθείαν να το δώσουμε στον Πρωθυπουργό το θέμα, να το λύσει από την πρώτη στιγμή. Έτσι, ακριβώς. Να μην φαίνονται αυτές οι παλιδρομήσεις. Όχι, αλήθεια το λέω, πραγματικά. Εγώ σας λέω, και τότε που μαζευτήκαν όλοι οι βουλευτές στο Υπουργείο Οικονομικών. Να μην τον εκθέτουνε, θέλω να πω. Ναι, ναι, τότε όμως που μαζευτήκαμε όλοι οι βουλευτές, μαζευτήκανε, γιατί εγώ δεν πήγα, είχα συγκεκριμένο λόγο που δεν πήγα στο Υπουργείο Οικονομικών, που ήταν και ο Καραβίτης και ο προϊστάμενος, το πολιτικό σου. Ο κ. Στουνάρα, τότε υπουργός Οικονομικών, δεν πήγα για το λόγο ότι δεν μπορεί να πηγαίνουν όλοι οι βουλευτές στο γραφείο του Υπουργού σε μια αίθουσα και μην έχει ο Υπουργός με τους συμβούλους του στο Υπουργείο να μας εξηγήσει όλα τα θέματα. Μάλιστα. Προφανώς κάποιοι είχαν παρεμηνεύσει το λόγο τους. Προφανώς την εμπιστοσύνη που τους είχε δείξει ο Πρωθυπουργός την εξέλαβαν ως δύναμη, τη μετέτρεψαν σε άλλα ζωνία και δεν ακούγαν πραγματικά εμάς που είμαστε φυσικοί. Σε όποιον αρέσει, εκφραστές των πολιτών. Κύριε Καράμπελα, μέχρι τις επόμενες εκλογές. Ναι, έτσι. Θα φτάσω σε αυτό. Είναι κακό. Ναι. Μόλις πάμε να πούμε κάτι να μας δένει αντάρτες και μετά να δικαιωνόμαστε. Να πούμε για το γάλα. Έπεσε η τιμή του γάλακτος. Από την πρώτη στιγμή που αντιδράσαμε, μας είπαν αντάρτες. Να πούμε για τις Κυριακές. Το αντάρτικο να το δείξετε προφανώς, και δεν εννοώ μόνο εσάς, κύριε Καράμπελα, όταν έρχονται οι κρίσιμες ψηφοφορίες, εκεί που είστε δίπλα στον πολίτη, που πρέπει να είστε δίπλα στον πολίτη, αυτό έχει σημασία. Κύριε Μπούτσινε, να είστε σίγουρος, ό,τι έχετε άρθρο μόνο του ξεχωριστό, δεν περνάει εύκολα και μπορεί να αποσύρεται, όπως τώρα με τον περιφερειακό τύπο. Αλλά όταν σου φέρουν ένα νόμο, όλα σε ένα άρθρο, δεν θα ρίξω την κυβέρνηση για να μην πάρουμε τη δόση. Ουσιαστικά οι τροϊκανοί με αυτόν τον τρόπο μας εκβιάζουν. Προφανώς, και πώς θα αποδεσμευτούμε, τώρα, κύριε Καράμπελα. Αυτό τώρα, κύριε Βούτσι, είναι φτάσαμε στο τέλος. Πήγαμε τώρα ψηφίσουμε το τελευταίο πολυνομοσχέδιο, παίρνουμε τις τελευταίες δόσεις. Από εδώ και πέρα δεν έχουμε άλλη τρόικα. Μάλιστα. Δεν θα έχουμε άλλη τρόικα. Από εκεί πέρα όμως, οποιαδήποτε λάθη έχουμε κάνει από τη στιγμή και που έχουμε πιάσει το πρωτογενές πλεόνασμα, γιατί τι σημαίνει πρωτογενές πλεόνασμα, ότι μπορούμε, βγάζουμε παραπάνω χρήματα από όσα χρειαζόμαστε. Ουσιαστικά, άρα μπορούμε να ζήσουμε μόνοι μας. Έχουμε δείξει ότι με τις πολύ δύσκολες, με τα πολύ δύσκολα νομοθετήματα που έχουμε πάρει, ναι, και με τις θυσίες πραγματικά του ελληνικού λαού,
καταφέρουμε να πείσουμε και τους πιο δύσπιστους ότι έχουμε αλλάξει. Άρα και εκείνοι πρέπει να καταλάβουν ότι οι συνταγές που δώσανε ίσως να ήταν για άλλα κράτη της Κεντρικής Αφρικής και δεν λειτουργούν στην ελληνική οικονομία, όπως ο φόρος στο πετρέλαιο και όπως και πάρα πολλά, αν μπορούμε να τα πούμε, το υψηλό ΦΠΑ. Άρα οι δόσεις που δεν έχουμε κάνει στις ληξιπρόθεσμες οφειλές και θα έρθουν τώρα, πρώτο πυλόν, εφόσον έχουν πεθάνει τόσες επιχειρήσεις. Άρα θα πρέπει και αυτοί να είναι λίγο πιο ελαστικοί ή να κάνουν τα στραβά μάτια στα λάθη που έχουν κάνει. Κύριε Καράμπελα, ένα-δυο ερωτήματα ακόμα. Το ένα έχει να κάνει με τους ενστόλους. Βγάλαν μια κοινή ανακοίνωση οι συνδικαλιστές, αναφέροντας τα ονόματα αυτών που ψήφισαν για το νομοσχέδιο αυτό. Μεταξύ αυτών ήταν και το δικό σας και του κύριου Κουτσογιαννακόπουλου και της κυρίας Μακρύ, θέλοντας να σας εκθέσουν, να πούνε να αυτοί το ψηφίσανε. Τι απαντάτε σε αυτούς, κύριε Καράμπελα? Τιμή μου που ψήφισα. Ποτέ δεν ψηφίζω κάτι που δεν το πιστεύω. Τα δεδομένα φυσικά που υπάρχουν δεν τα ανέφεραν οι συνδικαλιστές στην δράση του. Εγώ θέλω να καταθέσω ότι πάρα πολλοί ένστολοι για το λόγο και για κάποια τροπολογία την οποία φέραμε μαζί με τον κύριο Κυριαζίδη και δίναμε δυνατότητα στα ταμεία τους να διαλέξουν μέχρι τέλους του έτους τη μορφή που θα έχουν, μας δώσαν συγχαρητήρια. Διότι ξέρετε τι πήγε να γίνει εδώ? Πήγε να γίνει μια μεγάλη έξοδος σε σύνταξη, συνταξιούχων, θα βγαίνουν πάρα πολύ στη σύνταξη και θα παίρνουν ένα πολύ μεγάλο εφάπαξ σε σχέση με τους επόμενους. Ουσιαστικά αυτό που δεν λένε στην ανακοίνωση είναι ότι δεν μας αφήσετε να πάρουμε πολύ περισσότερο, πολύ μεγαλύτερο εφάπαξ από ότι οι επόμενοι. Άρα μου λέτε δηλαδή ότι σοφαρίσατε τις αδικίες? Δεν σοφαρίσαμε καμία αδικία. Δυστυχώς ψηφίζουμε μέτρα τα οποία αλλάζουν τον προγραμματισμό του Έλληνα πολίτη, αλλά προσπαθούμε να είμαστε δίκοι προς όλες τις κατηγορίες των πολιτών. Μάλιστα. Δεν μπορεί να κοιτάμε μόνο τους αγρότες ή μόνο τους ένστολους ή μόνο κάποια. Πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε δίκοι. Και δυστυχώς δεν το έχουμε καταφέρει να περάσουμε στην κοινωνία ακόμα ότι υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη. Χαίρομαι που το αντιλαμβάνεστε, κύριε Καράμπελα. Δείχνετε ότι σε σχέση με άλλα κυβερνητικά ή πολιτικά στελέχη δεν ζείτε στη γυάλα και αυτό είναι καλό. Χαίρομαι που το ακούω και σας το λέω ειλικρινά. Πρόορες εκλογές θα έχουμε, γιατί ακούγονται πολλά σενάρια. Δεν θα έχετε τη λαϊκή ανοχή ακόμα, λένε, από την αντιπολίτευση? Οι πρόορες εκλογές θα γίνουν μόνο εάν δεν βρεθούν οι 180 βουλευτές και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρα μέχρι στις αρχές του 2015 νομίζω ότι δεν πρόκειται να ανοίξει τέτοιο ζήτημα, και βλέποντας και κάνουμε. Κύριε Βούτσινε, υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι μπορεί να μας κάνουν εύκολα να πιάσουμε τους 150 βουλευτές ή 180 βουλευτές, συγγνώμη, 180 βουλευτές. Και αυτοί ποιοι είναι? Αν μια διαπραγμάτευση του χρέους είναι προς όφελος της ελληνικής οικονομίας, πραγματικά και οι πολίτες καταλάβουν ότι θα υπάρχει μια μεγάλη επέκταση αποπληρωμής του δανείου. Έχουν πέσει τα επιτόκια για την αποπληρωμή αυτού του χρέους μας. Και την ίδια στιγμή υπάρχει μια ρήτρα ανάπτυξης, υπάρχουν σχέδια ανάπτυξης, μείωση ανεργίας, τα οποία θα είναι και εφαρμόσιμα, αλλά και θα έχουν απτά αποτελέσματα. Τότε γιατί να μην βρούμε τους 180 βουλευτές? Μάλιστα. Κύριε Καράμπελα, σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Καλή ξεκούραση, αν και λίγες μέρες είπε διακοπές ο Πρωθυπουργός, και να είστε όλοι... Τους κυβερνητικούς, τους υπουργούς. Τώρα όλοι άλλοι εμείς. Σωστά. Και καλώς δεν έχουμε διακοπές. Και καλώς δεν είναι. Δεν χρειάζεται. Άλλωστε, ιδιαίτερα εμείς που είμαστε από τη Φτιότητα ή από τη Βιωτία, έχουμε την τύχη να έχουμε πολύ κοντά πάρα πολύ όμορφες παραλίες. Οπότε... Α, ξεκουραστείτε εκεί. Ωραία. Συνεχόμενες διακοπές. Κύριε Καράμπελα, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.